Το Εργατικό Κέντρο Σερών αντιδρά στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, σύμφωνα με το οποίο καταργείται το 8ωρο και το εργασιακό ωράριο θα γίνει πιο ευέλικτο. Ωστόσο, ο κ. Άλκης Απιδόπουλος, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Σερών, αναφέρει πως υπάρχουν ήδη ευέλικτες μορφές εργασίας και αυτό που συμβαίνει είναι λυπηρό και θα οδηγήσει την ανεργία στα ύψη, προκαλώντας την αντίδραση της κοινωνίας. Έρχεται στο Υπουργείο Εργασίας και είναι η αρχή των ανατροπών των εργασιακών θεμάτων, το οποίο έχουν κατοχυρωθεί με σφραγίδα από το 1982 και πραγματικά βάλανε μια δικλίδα ασφαλείας όσον αφορά τα εργασιακά. Έρχεται με πολύ άνεση, από ό,τι τον παρακολουθήσω κι εγώ στο κανάλι Sky εκεί μέσω επικοινωνίας που θέλει να κάνει, τι είπε: καταργούμε το 8ωρο, καταργούμε και στην ουσία και το πεθήμερο. Λέτε και σήμερα δεν υπάρχουν ελαστικές μορφές εργασίας. Πράγματι είναι λυπηρό. Πράγματι, αν σκέφτε κάτι τέτοιο, να γνωρίζει ότι θα έχει εμάς τους εργαζόμενους απέναντι. Δεν μπορεί διαμέσου πανδημίας. Σεβαστήκαμε τα πάντα, πήραμε τα μέτρα. Προστατεύουμε την υγεία του πολίτη. Δεν μπορεί να φέρνει και επικοινωνιακά να περνάει αυτά τα ζητήματα διαμέσου τηλεοράσεων. Θα αντιδράσει η κοινωνία και θα αντιδράσει σκληρά. Η ανεργία στην Ελλάδα έχει αυξηθεί και με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο θα αυξηθεί περισσότερο, σύμφωνα με τον κύριο Απιδόπουλο, ο οποίος καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει σε συζήτηση με τη ΓΕΣΕΕ. Δεν λέω ότι η ανεργία στην Ελλάδα έχει φύγει στα ύψη. Πάνω από ένα εκατομμύριο τους διώξανε με τις πολιτικές τις οποίες εφαρμόσαν στη χώρα μας και συνεχίζουν τώρα τι? Να μεγαλώσουν την ανεργία. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή και πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι πολίτες. Δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους. Αφορά τα παιδιά μας. Αφορά την ίδια την ύπαρξή μας. Είναι λυπηρό με τόση ευκολία και με αυτά που λέγονται και μέσα από τα κανάλια. Και καλό και τους συναδέλφους, το μέσο μαζικής ενημέρωσης. Πρέπει να καταλάβουν και οι ίδιοι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι αυτό το γαϊτανάκι της επικοινωνίας πρέπει να σταματήσει. Εμείς σεβόμαστε το ρόλο και την εργασία των μέσων εργαζομένων στο μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά όχι μονόπλευρα. Θέλουμε αλήθεια και εκεί που χρειάζεται το συνδικάτο βάζει πλάτη για να μπορεί να προχωρήσει η χώρα μας. Ο αντίστοιχος φορέας, ο οποίος είναι το ηγεσία, το ανώτερο όργανο. Θέλει η κυβέρνηση να φέρει ένα νόμο, να καθίσει να μιλήσει με τα όργανα, τα συνδικαλιστικά, το ανώτερο, η ηγεσία, για να δούμε να καταλήξουμε τι ακριβώς θέλει να ζητήσει η κυβέρνηση. Το 8ωρο. Την 3η 4 Μαΐου, ο κ. Απιδόπουλος καλεί στο Εργατικό Κέντρο τους εργαζόμενους προκειμένου να στείλουν το δικό τους μήνυμα στην κυβέρνηση με αφορμή και την εργατική πρωτομαγιά που έχει μετατεθεί για εκείνη την ημέρα. Να δούμε τι μπορούμε έτσι να μπορέσουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ισχυρό σε αυτή την κυβέρνηση και ιδιαίτερα στον Υπουργό ότι πλέον μέχρι εδώ η ανοχή. Η ανοχή σε όλα τα επίπεδα. Πλέον είναι κάτι που αφορά τις οικογένειές μας και τη ζωή μας. Γι' αυτό σας καλώ στην εργατική πρωτομαγιά 4/5. Είναι πάει η μέρα Τρίτη, θα γιορταστεί η εργατική πρωτομαγιά. Τους καλώ να έρθουν εδώ στο Εργατικό Κέντρο.